Λοιπόν, αυτό το όσφαιρδα με χρήστο μου το χινόπωρο, όπως και τα στάρια, γίνονταν ένα ψηλό λιπτό, πολύ λιπτή, σαν βρίζα περίπου. Το ξεκόλλω να μου το θυριστεί. Και τώρα να με διματσούλια, δεμάτια, με βρίζα, δυο δένες. Μετά είχαμε βαράνια πέρα στο βοηδοπήγατο, πάναμε και το άργαζαμε, το έβανα μέσα, το πλάκωναμε. Το γύριζαμε τις 10 μέρες, τις 15, βρώμα ο τόπος, ψόφια σκυλιά. Γίνοντανε. Τσίκους μέρες περίπου εκεί πρέπει να το έβγαναμε. Το όστεναμε να στραγγίξει, ξεραίνονταν. Μετά τα χινοπόρια μακρύων ο καιρός, το μαγκάντζαμε. Έχει ο Νάσο Τζακώστας μάγκανο. Εμείς είχαμε τον Παρπαγιώργο τον Κοτρομάνο. Το έβανες μέσα, κράκα, κράκα, κράκα και έβγαινε μαλλί πέρα. Ωραίο πράγμα, κατά κίτρινο το τίναζαμε, έπεφταν τα σποράκια εκεί τα ψηράκια. Μετά το έπιαναμε το λούπες, το έγνεθαμε. Έγνεθα κι εγώ, η μητέρα μου. Το έφτιαναν πανίδες, έβαφαμε ό,τι ήθελες, μαυροκόκκινο, χαλένιο, όπως ήθελες. Ήταν η πρακτικά, τι να έκαναμε. Τα μαλλιά τότε ήταν πολύ ακριβά. Εγώ τα έφτιασα ολομπολομπίνες και έβανα με το στάρ μέσα από φερνό νοικοκύρις μου. Και κράτησα ένα και το έχω, θα το στο δείξω να το δεις. Αυτά. Βάσανα, πέρασα με άλλα χρόνια, αλλά ήταν και καλά. Αγάπης. Τώρα καινούρια ήρθανε άλλα. Διάζομασταν το διασύρ, κατά ή μετά το τύλιγαμε στα ντύ, το μπελόγιαζαμε στα μτάρια και στο χτέ και κατευθείαν στον εργαλείο. Τράκα τράκα ο εργαλείος μου, να το σκέρχεται το καλό, τραγούδαγαμε. Να το σκέρχεται με φούρια και με κοστομιά καινούρια. Το έλεγα εγώ, το τραγούδαγα, το τραγούδα η μητέρα μου και το είχα πάρει. Μια παπαδιά στον αργαλιό τα πόδια της κουνούσε. Και με το μονού της έλεγε και με το νου της λέει. Δεν τον θέλω τον παπά τον τράγου με τα γένια. Θέλω τον Τζο Πανόπουλο να παίζει τη φλοέρα. Αυτά Χρήστο. Αυτό είναι το λιναρίνιο. Αυτό είναι η διαδικασία. Κυρία πράγματα. Τι, ξεχωρίζω από μαλλί. Είχα και μαυροκόκκινο, αλλά τούτο είναι χαλένιο. Λες και είναι μάλινο. Πού το κράτησα αυτό το ένα.